Έλλειμμα 350 εκατομμύρια ο ΑΣΟ. Κυριαρχία, λόγιστο σπατάλι και ατελείωτος δροσπετολογία. Γνωστά αυτά και στη σήμερα. Η κυβέρνηση δίνει διχασμένη. Κοιτάξτε ποιο ήταν το κόλπο. Η κυβέρνηση έπαιξε το παιχνίδι, δηλαδή ο ένας υπουργός ήταν με τις βόρειες, τις περιοχές βόρειας προπονήσεις της ευγενής ποιότητας και ο Τσαλδάρης ο πρωθυπουργός και ο Στεφανόπουλος Αγιάς Ανάς και ο Στεφανόπουλος ήταν με τις δυτικές Πελοποννήσου. Ο ένας ήταν υπέρ να έχουν, ας πούμε, δηλαδή παρακράτημα στις 3.200 δραχμές στη δυτική Πελοπόννησο, ο άλλος στα 2.700 και μεζόταν ένα παιχνίδι κοροϊδίας, δηλαδή πάνω κάτω, για να μπορέσουν να ξεγελάσουν να περάσουν τα γεγονότα. Έχουμε το Μάιο του 34 τα γεγονότα στο Σιλό και μετά καμπάκι ξεκινάνε τα σταφυλικά του 34. Έχουμε συλλαλητήριο στο χαρακοπιό της Πηλίας, δηλαδή κάνουν μια πορεία από το χαρακοπιό προς την Κορώνη, αλλά ο Περικλής Ωράλης που έχει σταφυλώνες εκεί πέρα τους χτυπάει αντισόβητα και ξεκινάνε μετά τα μεγάλα συλλαλητήρια. Το ένα πρώτο συλλαλητήριο είναι στη Θουρία από το Δάλα του δικηγόρου. Μετά έχουμε στους Γαργανιάνους, στα Φιλιατρά, ένα στη Βαλίρα και ξεκινάμε και στην Ηλία, στην Αμαλιάδα. Το απογορεύομαι είναι στη Βόρεια Πελοπόννησο, γιατί όλος ο κόσμος και πάνω και κάτω είχαν τα ίδια προβλήματα. Πείνα, και η ιστορία γράφεται με το στομάχι. Ούτε με το νου, ούτε με την καρδιά. Στο Αίγυπτο η φρουρά χτυπάει στο ψαχνό και τραυματίζεται θανάσιμα δύο διαδηλωτές. Την ίδια στιγμή έχουμε μεγάλο συλλαλητήριο στο νησί, στη Μεσίνη. Έχουμε επεισόδια στο συνέδριο της Κυπαρισσίας και η χωροφυλακή τραυματίζει πολλούς διαδηλωτές. Φωτογραφίες είναι από την Πάτρα και το Αίγιο. Το πρώτο φίλο της 15ημερης της κοινωνικής εφημερίδας εδώ στην Πηλία, ο Πίτασος, βλέπει ότι δεν το παίζουν οι εφημερίδες. Δεν την παίζουν την Πύλη οι εφημερίδες στην Πηλία. Δεν γράφουν για τα συλλαλητήρια. Αναγκάζεται και φτιάχνει δικιά του εφημερίδα. Και στο πρώτο φίλο, 9 Σεπτεμβρίου 1934, έχουμε άρθρο του Λούλη του Τσικλιτήρα. Για τη διάρρηξη της αλληλεγγύης των σταφυλοπαραγωγών. Δηλαδή να μην τσιμπάνε σε αυτό βόρεια και αθητική, ας πούμε, από Πελοπόννηση και να κοιτάνε να ενωθούν. Κοιτάξτε τώρα αυτή την εφημερίδα που τα λέει όλα. Δείχνει τι σπουδαία προσωπικότητα, τι διορατικός ήταν ο Χρήστος Κουβελιώτης. Πρωτοσέλιδο. Ο φασισμός επιθύρες. Δίπλα. Γύρω από το θέατρο. Έχουμε δηλαδή το θίασμα του Μπίλερ που έρχεται στη Μεθόνια. Καλαμάτα και Μεθόνια. Δίπλα. Πώς εξελίσσεται η πολιτική κατάσταση. Ο κίνδυνος της δικτατορίας υφίσταται πάντοτε. Οι αγρότες αποφασισμένοι να αντιδράσουν. Ο σταφυλικός κόσμος Μεσσηνίας Ελλήνας περιήλθε εις ασφάλεια στην οικονομική εξαθλίωση. Απειλείται συγκρότηση ενόπλων συλλαλητηρίων των σταφυλοπαραγωγών. Τελεστική επιτροπή. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα το φασισμός επιθύρες, το 34 το βλέπει ο Κουβελιώτης και δεν το έχει δει ακόμα η διεθνής. Που σαν στόχο τι έχει εκείνη τη στιγμή. Χτυπήστε τους εσερφασίστες, χτυπήστε τους ρεφορμιστές, χτυπήστε τους οπορτιουνιστές, λοιπόν, και χτυπήστε μελετώντας τους Ιταλούς θεωρητικούς, γιατί η Ελλάδα δεν είχε τόσο θεωρητικούς εκείνη την εποχή, μιλάμε για τον Λουίτζι Λόγκο, για τον Αντώνιο Γκράμψι. Τη στιγμή, ας πούμε, που κυνηγάνε αυτό το πράγμα, ο Μουσουλίνι κάνει πάρτι στην Ιταλία. Και έτσι πιάνονται αυτοί οι θεωρητικοί, κλείνονται στις φυλακές και έμεινε ο Αντώνιο Γκράμψι να βγάζει τα τετράδια της φυλακής μετά. Χωρίς καμιά αξία για περαιτέρω εργασίες. Και έχουμε την πορεία τώρα προς την ξέγερση της 25ης-26ης Αυγούστου 35 μέσα από το Τζοσπάστη και από άλλες εφημερίδες. Σημαντικό αυτό το άλλες εφημερίδες. Εντάξει, μόνο μέσα από το Τζοσπάστη δεν μπορούμε να βγάλουμε καθαρά συμπεράσματα. Λοιπόν, κοιτάξτε, πάμε τώρα λίγο πιο πίσω, να κάνουμε ένα flashback. Ενώ το 28, το Τσικλιτήρα εδώ στην περιοχή, το 27 πάνω στο Καραμανόλι, τώρα που θεώρησε, Το 32, αγρότες που μπαίνουν στο Κομμουνιστικό Κόμμα, στα Μινάκια, τον θεωρούν αγροτοφασίστα. Τον αποδοκιμάζουν και μπαίνουν κατευθείαν στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Ωραία, αυτά τόσα χρόνια μας μιλάς για ανακούφιση, ανακούφιση της αγροτιάς, ανακούφιση, ανακούφιση. Αλλά δεν έχουμε δει, ρε φίλε, και καμιά άσπρη μέρα. Δηλαδή, να ανατραπεί από τη ρίζα το κακό, δεν αλλάξει κατάσταση. Δεν αλλάξει αυτό το σύστημα που διαιωνίζει δηλαδή την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Δεν μπορούμε να δούμε άσχημα βέβαια. Και ενισχύουν τους φυλακισμένους αγωνιστές, οι οποίοι έχουν κλειστεί μέσα τότε με το ιδιώνυμο, με έραν 115 δραχμές. Αυτό είναι ένα σπάνιο ντοκουμέντο της εφημερίδας Μακεδονία. Κοιτάξτε τι τραγική φυσιογνωμία είναι ο Τσικλιτήρας. Από τη μία τον αποκαλούν αγροτοφασίστα, από την άλλη στο συνέδριο του Αγροτικού Κόμματος του 32 που σπάει και γίνεται σε τρία μέλη κομμάτια,
αντιμετωπίζει το εξής. Δεν θέλει να βαστοποιηθεί το κόμμα του. Και τα βάζει με τον Σοκιανόπουλο. Δεν θέλει να γυρίσει ο Σοκιανόπουλος, γιατί ο Σοκιανόπουλος έχει εθνικιστικές και φασιστικές τάσεις. Ο Ματούσης, ένας άλλος βουλευτής, του μιλάει με άσχημα λόγια και για πρώτη φορά ο γλυκύτατος, ο ειλικρινής και ο τσιγκλητήρας, σηκώνεται, γράφει πάνω για να τον ραπίσει. Είναι ένα πολύ σπάνιο ντοκουμέντο, εφημερίδα εδώ Μακεδονία, που δείχνει δηλαδή, ας πούμε, τι τραγικές καταστάσεις γίνονταν εκείνη τη στιγμή. Από τη μία να παλεύεις να μην φασιστοποιηθεί το κόμμα σου και από την άλλη να σε αποκαλούν και φαρτοφασίστες. Ο Τσιγκλητήρας δεν ήταν πρώτα κομμουνιστής, αλλά ήταν αριστερός και βοήθησε τους κομμουνιστές στην περίοδο του Ιδιονύμου. Και τον πρώτο που βοήθησε ήταν ο Κουβελιώτης. Όταν έβγαζε την εφημερίδα, ας πούμε, είχε την κάλυψη του ευγενούς αδερφού του Ολυμπιονίκη Κωστή Τσιγκλητήρα. Και έτσι όταν του κάνανε φόδους και του, τον κάλυπτε ο Τσιγκλητήρας. Γι' αυτό ήταν πάρα πολύ χρήσιμος, πολύ καλός φίλος στους ανθρώπους. Και ξεκινά εδώ άλλη μια φωτογραφία από το Αίγιο και την Πάτρα, που είναι φρουρά ρίχνει στο Σταυσαμό. Και εδώ η σημαία τι γράφει, αξιοπρεπή ζωή ή θάνατος. Θέλουμε αξιοπρεπή ζωή. Άμα δεν ζούμε σαν άνθρωποι, δεν αξίζει να ζούμε. Και φτάνουμε εδώ στο συνέδριο των Γαργαλιάνων. Εδώ είναι η πλάγια για είσοδος του ξενοδοχείου Αττικών. Πήγα το καλοκαίρι εκεί στα παιδιά και μου δείξανε, στους Γαργαλιάνους, στο πρωτοβουλίο του, τους ευχαριστώ για τις πληροφορίες που μαζέψαμε. Και εδώ οι σύνεδροι σε κάποια διακοπή του συνεδρίου διαβάζουν το προκηρύξιμο κυλοφόρηση στην Γραμμική Επιτροπή. Εκεί τι ψηφίστηκε στους Γαργαλιάνους ουσιαστικά. Έχουμε για πρώτη φορά εντός ενών έτους αποφασίζουν την κατάργηση του ΑΣΟ και του παρακρατήματος. Καθώς και κάθε βάρος στη σταφίδα και εξαγωγική φορά και συναλλαγματικού παρακρατήματος και των τοπικών φόρων. Δηλαδή για πρώτη φορά η φτωχή και φτωχομεσαία αγροτιά σηκώνει κεφάλι. Υποδεικνύει πρωτοφανή συνοχή. Απομονώνονται οι αγροτιστές. Και εκεί έγινε η πρωτοπορία αυτού του μεγάλου πανσταθμικού συνεδρίου των Γαργαλιάνων. Εδώ έχουμε συγκεντρώσει τα φιδοπαραγωγικά στην χωριά της περιφέρειας Πηλιάς και Μεσσηνίας. Ο Ριοσπάσης, όντας κομματικό όργανο, ας πούμε, κοιτάει ας πούμε, όλα αυτά να τα μεγαλοποιήσει λιγάκι για να αυξήσει ας πούμε, το ηθικό των ανθρώπων, τον ενθουσιασμό τους να συμμετέχουν. Και βλέπετε, ας πούμε, συγκέντρωση τώρα στη Χωματάδα με 50 παραγωγούς, ας πούμε. Δεν ξέρω κατά πόσο εδώ είμαι, 70 κλπ. Γίνονται κάποιες συγκεντρώσεις, 8 Αυγούστου 35. Εδώ η εφημερίδα λέει: στα φαντομεραγωγή τη Πελοποννήσου Αναβρασμού, απόφαση για τη συγκρότηση συλλαλητηρίου διαμαρτυρίας. Ζητούν την ενίσχυση των εργατικών οργανώσεων. Δηλαδή, και αυτός τους εργατικούς, δηλαδή σε αυτό το μέτωπο, προταστατεί ο Χρήστος Κουβελιώτης, αυτή η τεράστια ψευδονομία, να πιάσει τους εργάτες. Και βρισκόμαστε στην ουσία 15 μέρες μετά τη λήξη των εργασιών του συνεδρίου των Γαργαλιάνων. Δεν εισακούγονται οι προτάσεις που κάνουν τους υπουργούς. Και έτσι παίρνουν μια απόφαση να συγκεντρωθούν όλοι παρέα η εκτελεστική επιτροπή που θα δούμε σε λίγο του συνεδρίου στον Καϊάφα. Και έχουμε Διάκομο Γιαννόπουλος, έχουμε τον Σωτήρη τον Σταυρόπουλο δίπλα, τον Θοδωρή τον Κορουνά, τον σπουδαίο δικηγόρο που θα υπερασπιστεί και τους Χατριναίους αργότερα. Τη μεγάλη προσωπικότητα του Χρήστο του Κουβελιώτη και το μύθο, το Τάση το Κουλαβά με το καπέλο. Το βλέπω. Για πρώτη φορά εκεί γίνεται λόγος, καταγγέλνουμε προδοσία. Και λέει ρε παιδιά, τι εμείς άλλα είχαμε αποφασίσει στους Γαργαλιάνους, τι γίνεται εδώ τώρα. Βλέπουν δηλαδή ο αντιπρόσωπος της Ολυμπίας ο Πέπες, ο αντιπρόσωπος των Φιλιατρών ο Τερζάκης, ο αντιπρόσωπος της Τριφυλίας ο Γερολούπινας που ήταν πρώην βουλευτής των Φιλελευθέρων. Και ο Γιώργος ο Κορονέος από τους Γαργαλιάνους, ήταν το αγροτικό συλλόγο των Γαργαλιάνων, έρχονται κρυφά σε συνεργασία με υποτιμητές, με τον Σκιά, τον Μεγαλέπορο, τον Γιαννόπουλο κλπ. Και λέει παιδιά προς προδοσία, όλες κάστρο, όλες προδότη, λέει το κάστρο δεν πατιέται. Συνέχισε λίγα. Οπότε τι γίνεται, η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, το θάρρος. Θα συγκροτηθεί εντάφθα στα παιδικό συλλαλητήριο. Προβλέπεται ότι θα μετάσχουν αρθρώοι παραγωγή, κατάσταση σήμερα στην Πηλία και τη Φιλία, για στρατιωτική δυνάμωση και ένα τηλεγράφημα που στέλνουν. Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, δηλαδή σε Πηλία και τη Φιλία. Συγκροτούνται συλλαλητήρια. Έχουμε το πρώτο συλλαλητήριο στην Πύλου, στο οποίο τι βλέπουμε δηλαδή. Τα συνθήματα που επικράτησαν έρχονται έφηποι, πάνω στα άλογα δηλαδή, μαζί με τις οικογένειές τους και τα παιδιά τους, κρατούν μαύρες σημαίες.
και τα ζητήματα που κυριαρχούν πεινάμε και θέλουμε καλύτερη τιμή στη σταφίδα μας. Δεν έρχονται οι άνθρωποι να εσωκριστούν. Ξέρουν τι σημαίνει σύγκρουση. Έχουν νιώσει πολέμου. Έχουν περάσει 10 χρόνια πόλεμο. Από το 12 μέχρι το 22 θα πολεμούν του πολέμου. Δεν έρχονται για να χτυπήσουν. Έρχονται ειρηνικά να διεκδικήσουν αυτό που του αναλογεί. Εκεί στο συλλαλητήριο θα μιλήσει ο Θοδωρής ο Κορμάς, ο Παναγιώτης ο Κουβελιώτης και τελευταίος ο Διακουπογιαννόπουλος. Παρότι στη σειρά ήταν να μιλήσουν και άλλοι. Ήταν να μιλήσει ο Βασίλης ο Χαραμαράς και ο Κώστας ο Τσαγκλής. Αλλά δεν πρόλαβαν γιατί τους πήρε βάρα ο Διακουπογιαννόπουλος και είπε ότι θα δώσει τον αίσια τον αγώνα. Και τα αιτήματα που εκείνη τη στιγμή από την Εγκλειστική Επιτροπή διαμορφώνονται είναι 3.600 το χιλιότερο, η κατώτερη τιμή το χιλιόλιτρο. 3.600 ή θάνατος. Μείωση της εξαγωγικής φοράς κατά το μισό ακόμα, άμεση κατάθεση του δελτίου εξαγωγής, διάλυση των ατομοπλοϊκών τραστ, κατάργηση της τραστ της ενοβιομηχανίας, αναπροσαρμογή την τιμή των πουλόμενων πλεονεκτημάτων στη βιομηχανία επί τη βάση της σημερινής τιμής δραχμής και όχι της πληθωριστικής, αναστολή δεκάχρονη των αγροτικών χρεών, να τα χρέη, εδώ το βασικό. Και κατάργηση της έγκυρης φορολογίας. Το Συμβούλιο όμως του Βουλιστρικού ΑΣΟ καθορίζει για σταφίδα την εξευτελιστική τιμή των 2.900 δραχμών. Πάμε δηλαδή για 3.600 και μαζί μου 2.900. Αρνείται να δεχτεί και την Επιτροπή των Σταφιδοπαραγωγών, έξαλλη σταφιδοπαραγωγή. Και ο Υπουργός Εσωτερικών Περικλής Ράλης τους κοροϊδεύει και από πάνω. Τους προκαλεί ότι η βάση δίθεν με το διεθνή ανταγωνισμό, οι καθορισμένες τιμές σταφίδας είναι εξωφρενικά μεγάλες, ζητάτε πάρα πολλά. Αυτοί όπως θέλουν πάντα εξηγούμε αυτό το εμπορικό κύκλωμα, θέλει να διατηρήσει πάθη τη θυσία τα κέρδη. Ο Ρεσπάς της 24ης, τι γράφει, η Επιτροπή των Σταφιδοπαραγωγών έφτασε στην Καλαμάτα. Γυρίζουν άπραγοι από τα υπουργεία και τι λένε, το μόνο που μας μένει να κουβελιώσει. Μας μένει να γυρίσουμε στα χωριά να οργανώσουμε την πάλη. Και έχουμε μια σπουδαία εφημερίδα εδώ, τον ημερήσιο Κήρυκα από την Πάτρα που είχε διευθυνθεί το Θανάση του Οδυσσόπουλου, τεράστιο σημείο. Λοιπόν, βλέπετε ότι δεν φτάνει μόνο του. Πρέπει να δούμε εφημερίδες όλες και τη Μεσσηνίας αλλά όλες τις Πελοποννήσου. Η σταφυδοπαραγωγή τη Πελοποννήσου είναι εξεγέρση. Αύριο θα γίνει ένα συλλαλητήριο σε πολλές πόλεις. Θα οργανωθούν πορείες επίνηση προς διαμαρτυρίων κατά τη κυβερνήσεω. Και έχουμε στα φιλιατρά. Συλλαλητήριο που μάθαμε στα φιλοπαραγωγή στα φιλιατρά. Απελευθερώνει το μέλος της Επιτροπής του Κανελόπουλου, είναι ο Σωτήρης ο Κανελόπουλος. Όταν ο Κουβελιώτης για την ποιλία ήταν ο Κανελόπουλος για την τριφυλία. Τεράστια προσωπικότητα. Απαιτεί την ανάμεση στην αναθεώρηση των αποφάσεων του ΑΣΟ. Και τι κάνουν οι φιλιατρινοί. Μαζεύονται όλοι και μπαίνουν μέσα στην αστυνομία και τον απελευθερώνουν με το ζόρι. Δεν λογαριάζουν τίποτα. Ούτε αστυνομικού ούτε χωροφυλάκου. Και εδώ είναι μια σπάνια φωτογραφία που βλέπουμε το κουλαμπά ανάμεσα σε εξεγερμένους σταφυδοπαραγωγούς με τις μαγκούρες και τα δρεπάνια. Μια φωτογραφία της Πύλου, πολύ σπάνια, 1935 και κάτι από το κράτος. Βλέπετε, έτσι ήταν η Πύλος και αυτό ήταν το πεδίο που γίνανε εξελίξεις, τα γεγονότα που θα δούμε σε λίγο. Και εδώ, πάρα πολύ σημαντικό, ο ριζοσπάστης της 27ης. Μάχη σταφυδοπραγών και στρατού στην Πύλο. Έκαψαν τα γραφεία του ΑΣΟ, σταμάτησαν τα τρένα, μεταφέρεται στην Πύλο στρατό για το πνίξιμο του αγώνα στο αίμα. Εργάτης Καλαμάτης κατεβαίνει σε γενική απεργία αλληλεγγύης. Εν τω μεταξύ, τι έχουμε, θέλουμε να πούμε τι έχει γίνει. Δηλαδή, έχουμε μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις τα φιλιατρά και στους Γαργαλιάνους. Βγάζει πύρινους λόγους του κουλαμπά, αποθεώνεται ειδικά στους Γαργαλιάνους και παίρνει το δρόμο να γυρίσει για το πίδασο. Ενώ όλες οι άλλες μέρες στα συλλαλητήρια είναι στις 25, στην Πύλο είναι στις 26 για να προλάβει να γυρίσει ο κουλαμπάς. Και στα φιλιατρά χωρίζονται με τον Διακομογιαννόπουλο. Ο Διακομογιαννόπουλος πηγαίνει στην Κυπαρισία να μιλήσει στο Ροντάκι. Ο κουλαμπάς γυρίζει με τα γαϊδουράκια και εκεί έχω την εντύπωση ότι συνόδευε ένας παππούς μου, ο Μίτσος ο Καραπάτσος, μαζί με τον Πέπα. Και γυρίσανε από τη Γιάλωμα στα Παλαιοτιμαίκα και από την Αβαρνίτσα φτάσανε στο Πίδασο. Εκεί έβγαλε το μεγαλειώδη λόγο του για την προσυγκέντρωση και ξεκίνησαν να κατέβουν προς την Πύλο. Αλλά έχουμε δύο ανακοινοθέντα στο ριζοσπάστη, τα οποία, κοιτάξτε, διαβάζουν πολλές φορές αυτό και τώρα στις εφημερίδες έχουν δώσει κατά καιρούς μόνο το ριζοσπάστη, αλλά δεν διευκρινίζουν και αυτό δημιουργεί μια θολούρα στον κόσμο, γιατί δεν ξέρετε τι έχει γίνει. Το πρώτο ανακοινοθέντα, ας πούμε, που βγάζει σε 10 η ώρα ο Κώστας ο Αυγίτας, δεν ήταν στην Πύλο. Το έβγαλε από την Καλαμάτα. Είχε μιλήσει στην Πύλο, παιδιά τι έγινε στην Πύλο, το στέλνει τηλεγράφο. Του λένε από πάνω, δεν είναι πολύ ενθουσιώδες. Άλλαξε το 12 η ώρα, στέλνει δεύτερο τηλεγράφημα.
Και λέει, σύμφωνα με πληροφορίες μου από την πύλη, τα γεγονότα εξελίχθηκαν ως εξής. Από πληροφορίες του, δεν ήταν εκείνη. Στις 7 το βράδυ, 10.000 σταθεδοπαραγωγιακούς, 10.000 δεν είχε όλη την δυτική πλοία. Μαζί με τα γυναικόπαιδά του συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία της πύλου, όπου άκουσαν τους ρήτρες της Αθηνικής Επιτροπής. Και ψήφισαν έντονη τηλεγραφική διαμαρτυρία στην κυβέρνηση. Κάποια στιγμή ο στρατός ψηλοφόρησε στο στάθος ο Ψαχνό, σκοτώθηκαν 2, τραυματίστηκαν 5. Η δολοφονική επίθεση αποτέλεσε το σύνθημα μια στοργητικότητα επίθεση των αγανακτισμένων όπλων των σταθεροπαραγωγών κατά των ενόπλων κρατικών δυνάμεων. Έγινε σωστή μάχη, ρίχτηκαν, προσέξτε, πάνω από 1.000 πυροβολισμοί. Τελικά και σκοτώθηκαν 2. Τελικά η αγανακτισμένη μάζα κατόρθωσε να υπερφαλακίσει τις ενόπλες δυνάμεις και να τις τρέψει άτομα να φύγουν. Όταν το δει κάποιος, ας πούμε, κακό προέδρο, τι γράφει αυτό το σπάσιμο εδώ πέρα. Μα είναι δυνατόν τώρα αυτοί οι κομμουνιστές να γράφουν τόσο υπερβολικά πράγματα. Δικαιολογείται για εκείνη την εποχή. Γιατί θέλαμε, όπως είπα πριν, το ηθικό του κόσμου. Είμαστε σε επαναστατική διαδικασία. Να το ανεβάσουμε, τον ενθουσιασμό του. Και σε κάποια στιγμή γράφει, πήγαινε το βελάκι, το βλέπετε, ανδρινού. Ολόκληρη η περιοχή της Πηλίας και η περιφέρεια της Μεσσηνίας βρίσκεται στα χέρια εξεγερμένων σταθεροπαραγωγών. Στο χωριό Χανδρινού που βρίσκεται κοντά στην Πύλο, οι χωριάτες κρεμίσανε τα γεφύρια. Λοιπόν, φοβερό μακελιό. Βλέπετε ημερομηνία, 27/8/1935. Εγώ από τον Παπούλη ξέρω ότι την άλλη μέρα κρεμίστηκε το γεφύρι. Είχαν πάρει, ας πούμε, τη διαταγή από το κόμμα να τον κρεμίσουν. Αλλά είχαν σταθεί τα σταλόνια. Πώς να γυρίζουν από την Πύλο, πρωί, πήγε 11 η ώρα και το μεσημέρι ρίξανε με τσεκούρια, με αξίνες κλπ. Το γεφύρι, γιατί περιμέναν να έρθει ο δεύτερος στρατός. Είχε έρθει μια ομάδα λόγου, μικρή, 12, είχε περάσει όλο ο αντισυγγενές περιστερίδες, τον είδανε και λένε την άλλη μέρα περίμενα το πρωί.